Είναι η ώρα τη ευθύνη και όχι των υπεκφυγών ύστερα από 10 ολόκληρα χρόνια συζητήσεων. Αυτό επισήμανε ο Υπουργό Εσωτερικών, παρουσιάζοντα την τελική πρόταση τη κυβέρνηση για την μεταρρύθμιση τη τοπική αυτοδιοίκηση, μαζί με το ερώτημα που προτείνεται να τεθεί στου ψηφοφόρου σε πανκύπριο δημοψήφισμα στι 30 Μαου, μαζί με τι βουλευτικέ εκλογέ, ω προ τη ριζική αναδιαμόρφωση τη τοπική αυτοδιοίκηση. Το ερώτημα, είπε ο Νίκο Νουρή, θα είναι Συμφωνείτε με την πρόταση της εκτελεστικής εξουσίας για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την δημιουργία 17 νέων δήμων με διοικητική και οικονομική αυτοτελεία. Παράλληλα ξεκαθάρισε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αστοτελικών ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα είτε να εγκρίνει είτε να απορρίψει το νομοσχέδιο, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει το ερώτημα. Η νομική υπηρεσία σημείωσε από την πλευρά τη πω το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματο δεν είναι δεσμευτικό για την κυβέρνηση, αλλά αποτελεί απλώ γνώμη. Με τον Νίκο Νούρι να προσθέτει ότι στο πλαίσιο τη μεταρρύθμιση η Κύπρο θα μπορεί να αντλήσει 130 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση καταψήφιση του δημοψηφίσματο και μη ψήφιση των νομοσχεδίων, όλα τα ποσά θα παγώσουν. Δεν είναι η ώρα της επίκλησης συνθημάτων και δεν είναι η ώρα πολύ περισσότερο με την επίκληση κάποιων δήθεν ερωτημάτων να επιδιώκεται η αναβολή κάποιων σημαντικών αποφάσεων. Διαφορετική εισήγηση κατέθεσε η ΕΔΕΚ για νομικά διλήμματα έκανε λόγο το δίκο ενώ η συνεργασία τάσεται υπέρ της μεταρρύθμισης. Με την πλευρά της ΕΔΕΚ αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να καθοριστεί στο συγκεκριμένο δημοψήφισμα το ερώτημα για τη μείωση του αριθμού των Δήμων και μόνο. Πρόκειται περί ενός πλασματικού ερωτήματο το οποίο παραπλανεί και θα δημιουργεί νέα διέξοδα. Είναι από θέλει να πάει στο Μήλο 10, 10 μέρε κοσχινίζει. Το να διελίζουμε τον κόνοπα για να δούμε το α ή το β δεν περιποιεί τιμή σε κανένα. Η κυβέρνηση δεν επιδεικνύει την Απαραίτητη καλή θέληση, ούτω ώστε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση. Ακέλ και Δίκο ζητούν τη διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων και διαφοροποίηση του ερωτήματος.